ένας άνθρωπος νομίζω ότι δικαιούται, πώς να το πω, να έχει γνώμη επί των παιδιών και επί του τένις. Είναι ο κύριος Σταύρος Παναγόπουλος, προπονητής τένις, ετών σήμερα 88. Έχει διδάξει τένις σε οποιονδήποτε μιλούσε ελληνικά σε αυτόν τον τόπο, από τον βασιλιά Κωνσταντίνο μέχρι και σε όλους όσοι γούσταραν και αγαπούσαν και αγάπησαν το τένις και εξακολουθούν να το κάνουν, από ό,τι ξέρω, και τα παιδιά του. Κύριε Παναγόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε. Τι γίνεται, καλά? Πολύ και εγώ, πάω πάρα πολύ καλά και είμαι χαρούμενος πολύ που αυτά τα παιδιά θα μας βγάλουν ασπροπρόσωπα, γιατί έχουν δουλέψει και αυτός και οι οικογένειές τους πάρα πολύ. Ναι. Και είναι μπράβο τους και συγχαρητήρια και όλα είναι μπροστά τους. Όλα, αν η τύχη τους βοηθήσει και δεν έχουν κανένα ατύχημα, αυτά τα παιδιά θα πάρουν και την πρώτη θέση. Μπράβο. Και η Μαρία Σάκαρη, άξιο τέκνο της κυρίας Κανελοπούλου, της μαμάς της, έτσι, και του πατέρα φυσικά, αλλά η μαμά που προηγήθηκε στο τένις. Ο παππούς ο προπονητής, μαζί είμαστε, μαζί με τον παππού, με τη μάνα της, με τις μάνας της Μαρίας και η κόρη μου μαζί, δίδυμο, παίζανε στους αγώνες πάντα. Μάλιστα. Και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, και αυτός... Και αυτός λέει, η μάνα του παλιά αθλήτρια Ρωσίδα, ναι, πολύ καλή παίχτρια. Αλλά γερές βάσεις είναι πως, κύριε Παναγόπουλε, σωστά? Για αυτό το σπίτι, αλλά βρήκανε και καλό υλικό. Και καλό υλικό, πάρα σωστά. Πολύ σημαντικό, μάλιστα, είναι αυτό, ότι βρήκανε δύο παιδιά που δουλεύουν και το θέλουν. Δεν βρήκανε, δεν βαριέσαι, δεν πάω σήμερα σε προπόνηση γιατί έχω να πάω βόλτα με το κορίτσι. Δεν υπάρχουν αυτά. Ναι. Θέλει θυσία, όπως όλα αυτά τα πράγματα, η πολύ μεγάλη υψηλή αριστεία, έτσι δεν είναι, κύριε Παναγόπουλε? Θέλει θυσίες, δεν γίνεται με περπατώντας, μόνο. Όχι βέβαια, ναι. Θυσίες και τρομερές θυσίες. Ναι. Όταν βλέπετε μια κοπέλα και παίζει δύο σετ και κάνει τρεις ώρες αγώνα, πόσες ώρες προπόνηση πρέπει να κάνει αυτό το παιδί για να βγάλει αυτό τον αγώνα? Ναι. Διότι ο αγώνας αυτός ξεκινάει από τον κατοστάρι και καταλήγει σε μαραθωνοδρόμο. Έχουν κάνει θυσίες και προσωπικές και οικογενειακές. Μάλιστα. Και τους αξίζει 100 φορές τον μπράβο, και μπράβο που και εσείς το λέτε και να ψυχώνετε τα νέα παιδιά για αυτό το πράγμα. Και πραγματικά να ξεπεράσουμε, ξέρετε, ακόμη σε κάποιες γωνιές εγκεφάλου, σε κάποιους συμπολίτες μας υπάρχει ακόμη η αντίληψη ότι είναι σπορ των πλουσίων, ενώ δεν είναι αυτό η πραγματικότητα. Ακούστε, αυτά που τα λένε μερικοί οι οποίοι είναι ανεγκέφαλοι. Ναι. Γιατί εγώ δεν υπήρχα παιδί των πλουσίων. Εγώ ήρθα ξυπόλυτος από το χωριό μου και εγώ έπαιξα και η κόρη μου έπαιξε τένις. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Και πόσα πολλά παιδιά σήμερα παίζουν τένις χωρίς να... Ο Τσιτσιπάς είχε λεφτά και έγινε. Η μάνα της Μαρίας είχε λεφτά που έγινε. Και η Μαρία βρέθηκε ο πατέρας της και την βοήθησε πάρα πολύ. Σε αυτά θα έπρεπε η κοινωνία να έχει, η πολιτεία να έχει βοηθήσει. Όμως τα παιδιά βγήκανε μόνας τους. Με τη θέληση. Προσέξτε τώρα, το γεγονός ότι δεν είχαμε γήπεδα τένις, κύριε Παναγόπουλε, ερμηνεύεται ότι το τένις είναι άθλημα των πλουσίων, επειδή υπήρχαν 2-3 ιδιωτικοί χώροι, ας πούμε, αλλά αν είχε η πολιτεία μας φτιάξει εγκαίρως γήπεδα τένις και το άνοιγε στην κοινωνία, μια χαρά θα ήταν τα πράγματα και δεν θα είχαμε τέτοια κολλήματα. Να σας πω κάτι, εδώ και 15 χρόνια και να μην πω παραπάνω, δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Το λένε όσοι δεν θέλουν, δεν μπορούν και βρίσκουν κάποια αιτία. Να σας πω, εγώ στην περιοχή του Μαραθώνα, που είναι εκτός Αθηνών, πόσο χιλιόμετρα, αυτή τη στιγμή θα είναι πάνω από 50 γήπεδα. Ναι. Εγώ δεν βλέπω όμως να γίνεται τίποτα από αυτά τα πράγματα. Πόσους έχετε διδάξει εσείς, κύριε Παναγόπουλε, πόσους ανθρώπους έχετε μάθει τένις? Πού να θυμηθώ και πού να σας πω, πρέπει να είναι πολλή ώρα να σας πω. Έχουν περάσει παιδιά τα λαντούχα και τα λοιπά. Δεν θέλανε να δουλέψουν, να κάτσουν να στώσουν τον πισινό τους, γιατί είναι δουλειά αυτή το πράγμα. Όταν παίζει 3 ώρες ένα μάτς,
η προπόνηση έτσι πρέπει να είναι 5. Ναι. Την ημέρα. Σωστά. Είναι δύσκολο το παιχνίδι αυτό. Δεν είναι ατομικό και ό,τι λάθος κάνει θα το πληρώσει μόνος του. Έχεις πρώτα απ' όλα να αντιμετωπίσεις τον εαυτό σου πριν από τον αντίπαλο, σωστά? Εννοείται, βεβαίως. Η ψυχολογία, πώς κοιμήθηκες, πώς έφαγες, πώς σου μιλήσανε, πώς σου κάνανε. Χίλια δυο πράγματα. Αυτά τα παιδιά πρέπει να τα βραβεύσει η πολιτεία και να τα δείξει σε όλα τα σχολεία. Αυτή η παραφιλολογία, αν δεν έχει λεφτά και δεν παίζει, εγώ να σας πω, ένα σωρό παιδιά που έχω, που έχουν κάνει πρωταθλητισμό χωρίς να έχουν πληρώσει. Γιατί δηλαδή. Δεν είναι, εντάξει, δεν υπάρχει, όλη η πόλη δεν είναι. Δεν έχουν αυτή τη διάθεση να βοηθήσουν μερικά παιδιά. Όμως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που βοηθάνε παιδιά τέτοια. Κύριε Παναγόπουλε, πρέπει να διακόψω. Ο κύριος Παναγόπουλος είναι καθηγητής του τένις, προπονητής, 88 ετών σήμερα. Και για να τον καλημερίσω, διαβάζω το μήνυμα που μου έστειλε η Ζορζέτ. Μου λέει: ευχαριστούμε που μας ξαναζωντανεύετε τα νεανικά μας χρόνια, φέρνοντάς μας την ακρόαση τους ανθρώπους από τον όμιλο αντισφαιρίσεως Αθηνών. Μαζί με αυτούς τους ανθρώπους μεγάλωσα και έζησα. Τους ποταθητές, τους προπονητές, τους συναθλούμενους, τους φίλους. Πολύ νοσταλγία σήμερα. Παναγόπουλος, Κανελοπούλου, Εφρέμογλου. Καλή υπόλοιπη παρέα, πάω για δουλειά. Ζορζέτ, καλημέρα σας, καλή δουλειά. Κύριε Παναγόπουλε, για σας το μήνυμα. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε. Τιμή μου που σας γνώρισα και τα είπαμε, κύριε Παναγόπουλε, διάβασα για σας στο. Μια στιγμή, όταν μπορείτε, είτε αν μπορείτε να έρθετε. Τι έχω κάνει και τι για αυτό το άθλημα. Λέω να ξεκινήσω ένα πρωί και μόλις προσέξτε για το επόμενο 15 ημέρο έχω μια σκληρή δουλειά, πρέπει να βγάλω εκπομπές για πολλούς μήνες, αλλά μόλις τελειώσει η περίοδος αυτή θα έρθω να σας βρω στο Μαραθώνα προσωπικώς, θα έρθω να πιούμε καφέ, εντάξει? Όχι μόνο καφέ, και μπυρίτσα. Εντάξει, και μπύρα, ό,τι θέλετε. Και θα χαρώ πάρα πολύ για να δείτε και φωτογραφίες ζωντανές. Διάβασα για σας το ΚΑΠΑ της Καθημερινής και σας είχα πάρει, θυμόσαστε, ένα τηλεφώνημα. Σήμερα τα είπαμε πιο καλά, έτσι, με λιγότερη άνεση χρόνου. Θα τα πούμε πιο καλά, είναι πιο πολλά. Δεν ξέχασα να σας πω και μια μικρή που πήγε στο Λοράγκαρος τώρα και πέρασε δεύτερο, είναι 16 χρονών, μια Λάκη. Θυμηθείτε το όνομα αυτό. Ναι. Που προσεχτούν θα πάνε μπροστά όλα αυτά τα παιδιά. Υπάρχουν παιδάκια που μπορούν να πάνε μπροστά ακόμα πιο πολύ. Το μικρό της όνομα, το μικρό όνομα της αθλήτριας αυτής. Μιχαέλα Λάκη. Μιχαέλα Λάκη. Από τη Λάρισα. Από τη Λάρισα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Θερμά συγχαρητήρια. Είναι και η κόρη σας προπονήτρια, κύριε Παναγόπουλε. Ευχαριστώ. Βεβαίως, βεβαίως. Συνεχίζει. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε από κοντά. Καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά.